Περίπου λοιπόν 100 με 150 μοτοσυκλετιστές ξεκίνησαν από το πεδίο του Άριος στις 12 το μεσημέρι, πέρασαν έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και αργότερα κατευθύνθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος θα πούμε νοσηλεύεται από εχθές στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλο μετά την πολύμερη απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει από τις 2 Μαΐου. Ωστόσο, επεισόδια δεν σημειώθηκαν, ενώ οι αντιεξουσιαστές έχουν κανονίσει συγκέντρωση για αύριο στις 6 έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο του Βόλου που νοσηλεύεται ο Λουκάς στις 17 Νοέμβρη. Πολύ ωστόσο και αυτοί που θα ταξιδέψουν από την Αθήνα για να βρεθούν στην συγκέντρωση, ενώ η αστυνομία έχει λάβει από τώρα τα μέτρα της και θα βρίσκεται επιποδός για τυχόν επεισόδια. Μάλιστα. Κατερίνα Νόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, για τη μοτοπορία αυτή η οποία είπαμε έγινε πριν από λίγο.